να αναφέρω πέντε ονόματα. Είναι μεταξύ μας η πρωταθλήτρια ομάδα του 1959, ο κύριος Λαπόντε Δημήτριος, ο κύριος Οικονόμου Γιώργιος, ο κύριος Πασχάλης Αθανάσιος, ο κύριος Αστεριάδης Αστέριος, ο κύριος Κόκος Κωνσταντίνος. Αυτοί ήταν που βάλανε τη σφραγίδα τους στον Παθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινοπολιτών και έθεσαν σε όλους τους υπολείπους οι οποίοι είχαν προηγηθεί είτε έρχονται μεθύστερα ακόμα και στη σημερινή ομάδα για να αντιληφθούν το δύσκολο πραγματικά έργο που τους έχει ανατεθεί να εκπροσωπούν τους Έλληνες από τις αρισμόνητες πατρίδες. Επίσης θα ήθελα να τονίσω όσον αφορά τον συγγραφέα τον Νίκο τον Σταυρόπουλο, ο οποίος πέραν όλων των άλλων είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας και αληθινά ο τίτλος του Μάτζη μπορεί να μην αφορά μονάχα στα διοδρομία του Σαφτού, διότι είχα την ευκαιρία και την τύχη να τον παρακολουθήσω σε όλους τους αγώνες. Και θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι δύο μεγάλοι πρόεδροι, ένας ήταν ο Γιώργος ο Παντελάκης, που ως έφορος πλέον του μπάσκετ ξεκίνησε, και ήταν ο πρόεδρος των τίτλων για το ποδόσφαιρο, και ένας άλλος που ξεκίνησε ως έφορος ποδοσφαίρου και ήταν ο πρόεδρος των τίτλων, είναι ο Νίκος ο Βεζιντζής. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο προσέφεραν και προσφέρουν σε εμάς μια ευκαιρία να τους μιμηθούν όσοι τους έχουν διαδεχθεί στα καθήκοντα.